χαρούμενος και ικανοποιημένος από την πρόκριση της ομάδας απέναντι σε έναν αντίπαλο της παραπάνω κατηγορίας. Νομίζω ότι δικαιωματικά πετύχαμε την πρόκριση. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κοιτάξαμε στα ίσα τον αντίπαλο και νομίζω ότι είχαμε τις ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά η τύχη δεν ήταν το μέρος μας. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τα αποθέματα της ψυχικής δύναμης να μέχρι το τέλος να διεκδικήσουμε την πρόκληση και να την πετύχουμε μέσα από την δύσκολη διαδικασία των πέναλτις. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας, στη διοίκηση και περισσότερο στους συλλάβους που ήταν κοντά μας και στήριξαν την προσπάθεια από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι του πρωταθλήματος και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα την παρουσία μας και την αγωνιστική μας παρουσία στο πρωτάθλημα. Το κύπελλο είναι ξεχωριστός θεσμός. Ήδη περιμένουμε τον επόμενο αντίπαλο, αλλά βασικό μας στόχος είναι το πρωτάθλημα και η άνοδος στη Super League 2. Είναι ένας καλός για την πρόκληση που δέχτηκε ο πρωτάθλημας. Πιστεύω ότι δεν κάνουμε καλό παιχνίδι σήμερα, δεν είμαι πολύ βασίλος. Δίκαια η ομάδα της Καλαμάτας προκρίθηκε. Στα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα μας ήταν πολύ πιο καλή, παίζαμε πιο καλό ποδόσφαιρο. Τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μας είχε μια κούραση ίσως. Αλλά δεν είμαι βασίλος πάρα πολύ από την ομάδα σε σχέση με τα παιχνίδια που κάναμε στατικά. Εντάξει, δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Τώρα επειδή παίζουμε γρήγορα από εμάς, πολύ έμαθα να παίξουμε την Κυριακή. Το μυαλό μας είναι τώρα στο μάτς με την Τράκο. Θα δούμε για τόσο κάποια πράγματα. Να είμαστε πιο έτοιμοι για το μάτς αυτό. Ότι το μυαλό μας είναι και πολύ στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα καλό να προηγηθεί η ομάδα για το χρησιμοποιήσει τη ομάδα. Αλλά δυστυχώς δεν αξίζαμε σίγουρα την πρόκληση. Το πήγαμε το μάτς απέναντι και σαν έτσι απέναντι ξέρουμε και ό,τι χαιρό μπορώ να πω. Εκεί κερδίζαμε. Θέλω να τους κάνω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμάτας για την προσπάθεια που κάνει και από ό,τι μαθαίνω έχει ξεκινήσει η ομάδα αυτή. Είναι καλό να βρει αυτέ τι επαγγελματικέ κατηγορίε. Ευχαριστώ. Περιμένω και τόσο δίνεται αυτή την ομάδα της Καλαμάτας. Ναι, από τον ομάδα. Επιβεβαιωμένο ότι είναι κατηγορία πιο κάτω. Έτσι, δεν έχει σχέση με την κατηγορία πιο κάτω. Ανάλογα το πάτη τη ομάδα του δικού μα είναι τριπλάσιο τη Καλαμάτα. Το μπάσι της Καλαμάτας. Μπάσι της Καλαμάτας είναι δικό σου. Υπάρχουν θέματα... Αυτό το δεν έχει σχέση με κατηγορία. Το μπάσι της Καλαμάτας που έχει πει Καλαμάτα μέσα, αν βάλει τα ποσά, είναι τριπλάσιο το δικό μας. Δεν έχει σχέση αυτό. Απλά δεν γίνεται μια καλή προσπάθεια την ομάδα. Έχει καλούς παίκτες. Άρα ο στόχος της Καραϊσκάκης κάτω είναι η παραμονή, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλο. Της Καλαμάτας ή τους φέρετε. Εντάξει, είδα μια καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, με πολύ πάθος, με από ό,τι μαθαίνουμε ότι η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, η ομάδα δεν έχει δυναμική. Το λογικό είναι να κυνηγήσει να δούμε κάποιες ομάδες άλλες. Μια πρόβλεψη για το αγώνα με το Γάλλο. Εντάξει, το Γάλλο μαθαίνω ότι έχει καλή ομάδα. Πιστεύω ότι το Γάλλο στην πολύ θα είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί έχει πάρα πολλές ομάδες καλές που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα γίνει πολύ αξιόλογο. Θα είναι κουρασμένοι, ξέρετε, καταλάβατε. Πώς? Θα είναι κουρασμένοι λόγω παράθεσης, λόγω πέναλτι. Αυτό το ξέρω. Σίγουρα μπορεί να επηρεάσει. Αλλά είναι θέμα πόσο πάθος έχεις. Και πόσο πληγές. Τώρα, ξέρουμε όλοι τι θέλει να πετύχει η Καλαμάτα, ξέρουμε την ιστορία της, ξέρουμε ότι δεν ανήκει σε τέτοιες κατηγορίες, όλοι ξέρουμε το στόχο της ομάδας και δεν έχουμε πολλά κάτι άλλο. Σήμερα νομίζω ότι δείξαμε ότι είμαστε το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι με την προσπάθειά μας με όλα και συνεχίζουμε, δεν έχουμε πολλά κάτι άλλο. Μια ερώτηση μπορούμε. Έχει περάσει από την ΑΕΚ, έχει παίξει την ΑΕΚ, έχει περάσει την ομάδα. Είστε σε μια μεγάλη επαρχιακή ομάδα. Πώς βλέπεις την Καλαμάτα με βάση οργάνωση, περιβάλλον. Η οργάνωση είναι πολύ.
δουλεύουν όλοι από τα γραφεία μέχρι τους φοιτητές, μέχρι τους ιατρούς, μέχρι τους φυσικοθεραπευτές σε τρομερά επαγγελματικά δεδομένα. Είναι πραγματικά η ομάδα μας θα τα έχει όλα. Οτιδήποτε χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ. Κύριε Βούρας, χαίρετε η Βίκη, πρόκληση. Σήμερα παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα Super League 2. Πήραμε πρόκληση, όμως παίζουμε το Εγάλιο. Τόσο έτσι. Εκεί θα έχει και άλλες προκλήσεις και από εκτός γηπέδου. Είναι έτοιμη ομάδα, θεωρείς. Γνωρίζουμε την ιστορία τι υπάρχει μεταξύ του Εγάλιου και της Καλαμάτας. Έχουμε προβληματίσει για τις δύο συμπεριφορές από φιλάθλους, από τον καθένα. Και νομίζω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να μην κάνουμε κάτι σαν αρνητικό για την ομάδα μας. Σας αγχώνει καθόλου ότι θα είναι ζωντανό το πρώτο σας πλοκτικό παιχνίδι? Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει τηλεόραση. Okay.